결혼해. Μισό λεπτό, κύριε Στασινέ, να ενημερώσουμε ότι για την σημερινή πρωινή συνεδρίαση από το ΛΑΟΣ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κύριος Ροντούλης ορίζει ως ειδικό αγορητή τον αντιπρόεδρο της Βουλής κύριο Βαΐτση Αποστολάτου. Ο κύριος Στασινός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η σημερινή συζήτηση είναι επί των άρθρων του σχεδίου νόμου για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Είναι το δεύτερο νομοσχέδιο σε μια σειρά νομοσχεδίων με τα οποία θα αλλάξει ο χάρτης υγείας της χώρας. Η πρώτη παρέμβαση έγινε με το σχέδιο νόμου 3840 του 2010 για το νέο πλαίσιο προμηθειών υγείας. Θα ακολουθήσουν το σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το σχέδιο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την έρευνα και τις ειδικότητες, το σχέδιο νόμου για τους κανόνες στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Στο υποσυζήτηση σχέδιο νόμου επιχειρεί τη στήριξη και η αναβάθμιση των δομών υγείας του συστήματος. Η ρύθμιση όλων εκείνων των θεμάτων που θα το κάνουν βιώσιμο, παραγωγικό, η διόρθρωση των αδυναμιών του που το οδήγησαν στη σημερινή κρίση, η πιστοποίηση, η ενοποίηση και η αναβάθμιση των φορέων της πρόνοιας. Η όλη προσπάθεια έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Άρθρο 1. Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων με την επέκταση των εξωτερικών ιατρίων για τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός των νοσοκομείων για την εισρωή πόρων στο σύστημα. Στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων λαμβάνουν μέρος οι γιατροί όλων των βαθμίδων του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί γιατροί, το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, το μη ιατρικό, επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό, πέρα από το τακτικό ωράριο εργασίας τους. Στα νοσοκομεία της Α ζώνης δεν πραγματοποιούνται τα ολοήμερα ιατρία στις ημέρες της εφημερίας τους. Η δαπάνη βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα, την ασφαλιστική εταιρεία ή και τον ίδιο τον ασθενή. Τα έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων διατίθενται για τις ανάγκες τους, για την εφημέρευση και διανέμονται μέσα στην ίδια περιφέρεια ή και μεταξύ των περιφερειών. Άρθρο 2. Κίνητρα για κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας. Δίνονται κίνητρα για τη στελέχωση των άγωνων και προβληματικών περιφερειών με γιατρούς. Έτσι, οι γιατροί προσλαμβάνονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό, έχουν προσάυξηση μισθού και η υπηρεσία τους προσμετράται στο ανώτατο ποσοστό για την πρόσληψή τους σε άλλη θέση του ΕΣΥ μετά από πενταετή θητεία σε αυτή τη θέση. Ρυθμίζονται θέματα όσον αφορά τους επικουρικούς γιατρούς. Καθορίζονται νόμοι για την πρόσληψή τους. Μπαίνει έτσι τέλος σε ένα καθεστώς παραγωγισμού και αναξιοκρατίας που μόνο στόχο είχε το βόλιμο των ημετέρων και όχι τις πραγματικές ανάγκες του συστήματος. Σε περίπτωση επιτακτικών αναγκών μπορούν να καλύψουν τα κοινά των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιφέρειας, στρατιωτικοί γιατροί και γιατροί του ΙΚΑ. Άρθρο 3. Ρυθμίσεις όρων αποσχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ. Ρυθμίζονται θέματα προϋπηρεσίας των γιατρών του ΕΣΥ και η εξέλιξή τους. Η θέση του συντονιστή διευθυντή πληρούνται με προκήρυξη. Έτσι δίνονται κίνητρα για την απόκτηση όλων εκείνων των προσόντων, των επιστημονικών, των εκπαιδευτικών, των διοικητικών που είναι απαραίτητα για την πλήρωση αυτής της θέσης. Για την είσοδο όμως των γιατρών στο ΕΣΥ και για τις βαθμίδες του επιμελητή Α και διευθυντή, κυρία Υπουργέ, πρέπει να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη της προκήρυξης του 20% των θέσεων αυτών, έτσι ώστε και οι γιατροί που είναι εκτός συστήματος να μπορούν να μπουν και οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, αλλά και για την ανανέωση του δυναμικού του ΕΣΥ. Άρθρο 4. Αποζημίωση των εφημεριών. Καθορίζεται η νέος τρόπος εφημέρευσης αναζώνια. Όπου οι ανάγκη εφημέρευσης δεν καλύπτονται, εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες και τα κονδύλια διατίθενται από τα διαθέσιμα του νοσοκομείου ή από την αναδυναμή μέσα στην περιφέρεια ή μεταξύ των περιφερειών. Καταργείται έτσι ένα καθεστώς το οποίο έδινε το πλαφόν σε πολλές περιφέρειες, ενώ άλλα νοσοκομεία δεν είχαν τη δυνατότητα να εφημερέψουν στις βασικές τους ειδικότητες. Άρθρο 5. Θεσπίζεται καθηκοντολόγιο νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Γίνεται πρόσληψη επικουρικού προσωπικού με σύναψη συμβάσεων για ανάγκες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα. Στο άρθρο 6 ρυθμίζονται θέματα της
ΕΝΕ. Η ΕΝΕ είναι ένα επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο και με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα καταστατικού εκλογικών διαδικασιών, σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΕ. Άρθρο 7. Διαδικασία μόνιμης επιλογής προσωπικού. Εισάγεται η επαναστατική καινοτομία των κυλιόμενων πινάκων κατάταξης για την επίσπευση της πλήρωσης των προκυρισόμενων θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού πλην ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων. Έτσι, καταργούνται οι χρονοβόρες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Κάθε Οκτώβριο θα γίνεται προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ και τρεις φορές το χρόνο από τους κυλιόμενους πίνακες στα νοσοκομεία θα μπορούν να ζητήσουν τα άτομα τα οποία χρειάζονται για την λειτουργία τους. Άρθρο 8. Διοίκηση ΙΠΕ και νοσοκομείων ΕΣΥ. Καθορίζονται οι διατάξεις της σύστασης των διοικητικών συμβουλίων των νοσοκομείων, της επιλογής των διευθυντών των τομέων, της επιλογής του διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, της σύστασης των συμβουλίων κρίσης των γιατρών όλων των βαθμίδων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Δεύτερον, το Εθνικό Σύστημα Αποκατάστασης Αναπήρων μετονομάζεται σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και μετατρέπεται από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Βλέπουμε εδώ ότι γίνεται μια αναβάθμιση αυτού του Ιδρύματος. Ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς, μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού των υποπτευόμενων από τις ΔΥΠΕ μονάδων υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων υγείας και σύμφωνα με τα αιτήματα των εργαζόμενων. Άρθρο 9. Γραφείο υποστήριξης του πολίτη. Ιδρύεται γραφείο υποστήριξης του πολίτη σε κάθε νοσοκομείο για την υποδοχή, την ενημέρωση, την παρακολούθηση, τις διακίνησεις, τη διοικητική υποστήριξη, την διεκπεραίωση παραπώνων και καταγγελιών. Άρθρο 10. Με τη θέσπιση του Συμβουλίου Διαφάνειας, Διαβούλευσης και Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας ανά Δήμο και του Συμβουλίου Προγραμματισμού στην Περιφέρεια, οι δομές του ΕΣΥ τίθενται υπό κοινωνικό έλεγχο και λογοδοσία. Στα άρθρα 11 και 12 διεξοδικά αναφέρονται θέματα εθελοντισμού, εισάγεται ο θεσμός του εθελοντισμού φυσικών προσώπων και ομάδων. Ο θεσμός αυτός, ο οποίος στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένος, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη στήριξη δομών και ατόμων που έχουν ανάγκη. Άρθρο 13. Καταργούνται, συγχωνεύονται και μεταβάλλεται ο σκοπός νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα. Επιχορηγούνται οι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας που έχουν ειδικά πιστοποιηθεί ή αφού πρόκειται να πιστοποιηθούν και μετά. Στο άρθρο 15 διακρίνονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο άρθρο 16 ρυθμίζονται διάφορα θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.